Πάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο μου. Βέβαια, άμα θέλει, μπορούμε να τα πούμε και με το σημείο τη μέρα και στο τέλο τη εκπομπή. Καλά, εννοείται. Ωραία, χαίρομαι. Εννοείται, αυτό δεν χαλάει. Είμαι όλο αυτιά, πέρα. Λοιπόν, τι θες να πρωτοδώσουμε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Τι έζησες εχθές, ήσουν πιο κοντά από όλους. Ήσουν εσύ, ο Μπούργος και ο. Πώς λένε, του Ατρομήτου. Ο Αναστασίου. Ο κύριος Αναστασίου. Του Πανετολικού εννοείς. Τι είπα εγώ. Του Ατρομήτου. Του Ατρομήτου, εντάξει, το μυαλό μου στον Ατρομήτου είναι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστασίου είναι. Πάντα νομίζω ότι είναι ο πιο καλοντημένος προπονητής που υπάρχει στην πρώτη εθνική, στη Super League, ο κύριος Αναστασίου. Είναι πολύ ωραίος. Μου άρεσε πάρα πολύ και το ευχαριστώ που σου είπε μετά στη συνέντευξη που είπες μια καλή κουβέντα εσύ. Που είπαμε όλοι βλέποντας το παιχνίδι για το Πανετολικό. Και πολύ ευγενικά ο κύριος Αναστασίου σου είπε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια κτλ. Για την ομάδα. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, για πες μου. Πώς το έζησες το παιχνίδι αυτό μέσα από τον αγωνιστικό χώρο ουσιαστικά ή μια ανάσα από τον αγωνιστικό χώρο? Έχω την αίσθηση πως ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με εκείνο της 30ης Ιανουαρίου μεταξύ των δύο ομάδων, όπου άρεσε το τελείω ουσιαστικά από το 24ο με τα δύο πέναλτ τα οποία είχε κερδίσει. Έχω την αίσθηση πως ο Άρης αυτό που εισέπλασα εγώ στη διάρκεια του παιχνιδιού ενδεχομένως και να αντιμετώπισε κάπως υπεροπτικά το παιχνίδι απέναντι στον Πανετολικό. Θεωρώντας ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση για αυτόν και ότι θα φτάσει σε αυτό το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο νίκης, σε αυτή τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο ξεκίνημα του προαθλήματος Super League, και νομίζω ότι το κλήρωσε και πολύ σκληρά με αυτή την ήττα με το τελικό 3-1. Μπορεί ο Άρης να αντέδρασε πολύ γρήγορα μετά το γκολ του Σεγγέλια, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που μου λέγανε και οι άνθρωποι του Πανετολικού στην διάρκεια της παραμονής του παιχνιδιού, στο περιθώριο της τελευταίας προπόνησης, ότι έχει ένα πολύ δυνατό πόδι και τους έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν καλό το σούτ στο 88 στο γήπεδο της Τούμπας, και το διαπιστώσαμε στη διάρκεια του χθεσινού παιχνιδιού αυτό το πόδι του Διεθνή Γεωργιανού, ο οποίος ήρθε έτοιμος από την Βελγική Λέβεν στον Πανετολικό και άνοιξε το σκορ. Ακόμα και όταν ο Πάλμα αντέδρασε, ο Πανετολικός της φετινής χρονιάς έδειξε ένα πρόσωπο ανάλογο με εκείνο του γηπέδου της Τούμπας, δηλαδή μιας ομάδας η οποία δεν είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ, δηλαδή στις ομάδες που κάποιοι τις έχουμε ξεχωρίσει για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω και το βήμα παραπάνω για αυτές σε σχέση με την περσινή χρονιά, που όταν λέω το βήμα παραπάνω, αν για τον Πανετολικό στόχο στην περσινή χρονιά ήταν η άνετη παραμονή του που ήρθε, ο στόχος της φετινής χρονιάς είναι να διεκδικήσει το 6. Γιατί για να μην κρυβόμαστε, όπως λέμε ότι στην Ευρωλίγκα στο Final Four είναι οι τρεις και ψάχνουμε πάντα τον τέταρτο συνήθως, όταν ήταν και η Τσεσικά στο κόδο, δηλαδή ήταν η Τσεσικά, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα και ψάχνουμε ποιος είναι ο τέταρτος. Έτσι θεωρώ για μένα ότι είναι οι πέντε. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ψάχνουμε τον έκτο. Αυτή θα είναι η υπέρβαση ενδεχομένως και το άλλο επίπεδο για τον Πανετολικό, και κάνοντας νίκες στην έδρα του όπως είναι αυτές κόντρα στον Άρη που πέρσι δεν τις είχε, μπορεί να κάνει αυτό το βήμα παραπάνω. Ο Πανετολικός λοιπόν δεν πανικοβλήθηκε στον γκολ ισοφάρισης του Άρη, περίμενε τον Άρη το δεύτερο ημίχρονο και το χτύπησε στην κόντρα. Εκεί όπου ο Άρης είχε τα κενά του πίσω και κατάφερε να τον βρει δίχτυα. Καταρχήν με τον Καρέλη σε μια πολύ περίεργη φάση, καθώς η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και ο Καρέλης ουσιαστικά σε κοινή αιστεία κάνει το 2-1. Χάνει και άλλη ευκαιρία ο Καρέλης για να κάνει το 3-1. Δεν μπορεί να το κάνει αυτός και το κάνει ο Νταγκό για να δώσει ουσιαστικά την νίκη στον Πανετολικό. Ουσιαστικά δεν είδα αντίδραση ουσιαστική στον Άρη απέναντι στον Πανετολικό και στο προβάδισμα το δεύτερο που πήρε ο Πανετολικός στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Ίσως στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν ο Πανετολικός έκατσε πίσω για να μπορέσει να κρατήσει ακόμα και αυτή τη διαφορά το 2 γκολ, είναι και η χαμένη ευκαιρία του Ζερβίνιο που η μπάλα βρίσκεται πάνω στον Γκρέι και κάπως έτσι γράφεται αυτό το 3-1. Υπήρχαν φύλαξη του Άρη εκτός από τη μαθητική κερκίδα, όπου βρέθηκαν περίπου σχεδόν 250-300 με αφορμή και την επιστροφή του πανό του Τίτορμου που κρατάει τον Άλκη και της παρουσίας της δομής μετά από σχετική συνεργασία που υπήρξε με διοίκηση Πανετολικός από την ημέρα και λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του παιχνίου με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Υπήρχαν φύλαξη του Άρη και μεταξύ αυτών στα επίσημα, που θα μου επιτρέψεις να το πω, Γιώργο, ότι δεν χαρίστηκαν στον Μπούργος στο φινάλε του παιχνιδιού, ακόμα και στις δηλώσεις του στο Superfast στην Κοσμοτέ TV, εκφράζοντας δηλαδή τα παράπονά του στο πρόσωπό του. Ουσιαστικά
Ο Μπούργος, έχω την αίσθηση πως παρά το γεγονός ότι έμαθα ότι φορούσε αυτό το αδιάβροχο, γιατί ήταν το γούρι του από ένα σημείο και μετά, αλλά μόνο γούρι δεν αποδείχθηκε στο Αγρίνιο, αρκετά παράπονα ότι ίσως θα έπρεπε να αποχωρήσει, ότι δεν είναι εικόνα αυτής της ομάδας και είναι δείγμα των απαιτήσεων που είναι, έχω την αίσθηση, ακόμα πιο υψηλών, όντας μακριά πλέον τα τελευταία χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, αλλά παρακολουθώντας την όλη εξέλιξη στην καθημερινότητα, έστω και από την Αθήνα, που είναι ανεβασμένες οι απαιτήσεις στον κόσμο του Άρη, δεδομένων των παικτών που ήρθαν στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού και των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν για αυτό τον Άρη, ο οποίος δημιουργήθηκε και για αυτούς τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν στο ρόστερ του για να εκπληρώσουν και να πετύχουν τους στόχους. Ναι. Βλέπεις τη διάρκεια του αγώνα, έτσι όπως είσαι εκεί στον, λίγο έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ανάμεσα στους δύο προπονητές, ότι ο προπονητής του Άρη είναι, δηλαδή μπερδεύεται λίγο με την ομάδα, ή μπερδεύεται ίσως και από την εικόνα του παιχνιδιού, έρχονται πράγματα, βλέπει πράγματα, συμβαίνουν πράγματα που δεν τα περιμένει και αντιδρά λίγο, ξέρω εγώ, περίεργα να πω, δηλαδή ότι δεν είχε, ρε παιδί μου, είχε ένα πλάνο και βλέπει στη διάρκεια ότι δεν του βγαίνει. Πώς τον βλέπεις να αντιδράσει εκεί στον αγωνιστικό χώρο, στον πάγκο του, όταν το μάτς αλλάζει, όταν το μάτς γυρνάει, όταν το μάτς πάει, αυξάνει τη διαφορά από τον Πανετολικό, δηλαδή κάνει το 3-1 ο Πανετολικός, ακόμα και το 2-1, τέλος πάντων φαίνεται ότι δεν του έρχονται τα πράγματα έτσι όπως θέλει. Βλέπεις να αντιδρά κάπως περίεργα στον πάγκο? Έχω την αίσθηση καταρχήν ότι κάνει μάτωνας ασίου στον Μπούργος. Έχω την αίσθηση επίσης ότι δεν βγαίνουν οι αλλαγές του Μπούργος και ότι δεν βελτιώνει την εικόνα της ομάδας με τις αλλαγές που κάνει, αλλά σε μεγάλο βαθμό ότι επηρεάζουν την εικόνα της ομάδας του προς το αρνητικό κομμάτι αυτής και όχι στο να βελτιώσει την εικόνα της, κάτι το οποίο πετυχαίνει ο Αναστασίου, ακόμα και με την είσοδο του Ντουάρτε ή του Φλόρες, ο οποίος φαίνεται ότι στα τέταρτα τα οποία είχε με τον προπονητή του, κατάλαβε ότι ο προπονητής είναι πάνω απ' όλα και όχι ο ποδοσφαιριστής, γιατί ο Φλόρες και στην διάρκεια της περσινής χρονιάς και φέτος, ακόμα και στο φιλικό με τον Μπας Γιάννη, όταν γίνεται ή έγινε αλλαγή, πραγματικά αντιδράει, και γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ πεισματάρης, ο οποίος θέλει να βγάζει όλο το 90 λεπτό. Ο Αναστασίου του έδωσε να το καταλάβει ότι αυτό δεν γίνεται. Τον κάνει αλλαγή, περνάει τον Ντουάρτε μέσα, αλλάζει το σύστημά του ουσιαστικά και δεν παίζει με ένα γνώριμο για μας στο πώς έπαιζε ο Πανετολικός στην περσινή χρονιά, ένα 4-2-3-1, αλλά το αλλάζει και ενδεχομένως αυτό να ξάφνιασε κάπως τον Άρη και τον Μπούργος με ένα τρίγωνο ανάποδο στη μεσαία γραμμή, δηλαδή βάζοντας τον Μλάντεν στην κορυφή αυτού του τριγώνου και στα άλλα δύο άκρα να είναι ο Δίας με τον Ντουάρτε, ο οποίος είχε έναν πιο ελεύθερο ρόλο στην πιο όρημη χρονιά, το όπως αποδεικνύεται στον Πανετολικό, πηγαίνοντας είτε στον άξονα είτε δεξιά-αριστερά, και όλα αυτά φαίνεται κατ' εμένα να μπερδεύουν ή να εγκλωβίζουν τον Μπούργος, με αποτέλεσμα ο Πανετολικός όχι μόνο να αρχίζει να κερδίζει μέτρα, να βγαίνει από την περιοχή του Ανέστη και να βρίσκει δίχτυα δύο φορές, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να βοηθιέται από αυτή την εξέλιξη στη ροή του παιχνιδιού και να φτάνει στην κατάκτηση νίκης. Έχω την αίσθηση επίσης πως ο Πανετολικός ήθελε περισσότερο από τον Άρη τελικά, όπως αποδείχθηκε από τη ροή του 90 λεπτού, αυτό το τρίποντο της νίκης, και επίσης πιστεύω πως δίκαια το πήρε. Γίνεται μια κουβέντα όσον αφορά για τη φάση, αν υπάρχει πέναλτι ή όχι, όπου εξετάστηκε και από το ΒΑΡ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δεν το δίνει αυτό το πέναλτι πέρ του Άρη, καθώς και ο ΒΑΡ και ο Παπαπέτρου δείχνουν παίζεται. Οπότε δεν γίνεται καμία κουβέντα για την συγκεκριμένη φάση, αφού τσεκαρίστηκε. Και επίσης υπάρχουν διαφόρων ειδών άλλου είδους μαρκαρίσματα που θα μπορούσε επίσης ο Παπαπέτρου να βγάλει κίτρινη ή ακόμα και κόκκινη κάρτα. Δεν το κάνει και το βγάζει στο τέλος του παιχνιδιού, που έχουν όλα κριθεί στον Δίας, που έγραψε ιστορία χθες, καθώς ξεπέρασε τον Κούσα με 132 συμμετοχές. Τελειώνει το ματς και εντάξει, μετά τη συζήτηση που κάνεις με τον κύριο Αναστασίου για την Κοσμοτέ, υπάρχει και ο Μπούργος εκεί. Τον βλέπεις δηλαδή και στις ερωτήσεις του συναδέλφου μας μετά το τέλος του αγώνα, απαντάει, ξέρω, κάτι γενικά λέει, κάτι το ρωτάει, ας πούμε, ποιοι είναι οι λόγοι που έχασε ο Άρης, και η πρώτη του απάντηση είναι ότι, ξέρω εγώ, τους είπα από την αρχή της εβδομάδας ότι είναι πολύ καλή ομάδα ο Πανετολικός. Αυτό και τίποτα άλλο. Λοιπόν, το βλέπεις κάπως προβληματισμένο, το βλέπεις κάπως να λειτουργεί διαφορετικά από τις φορές που τον έχουμε δει, ας πούμε, όχι λόγω της ήττας, αλλά γενικότερα, δηλαδή είναι προβληματισμένος για κάτι? Το βλέπει να έρχεται? Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορείς να μπει με αυτές τις απαντήσεις στην ελληνική πραγματικότητα και στην πραγματικότητα του Άρη. Έτσι, μπορεί να είπε στους παίκτες του
στο ξεκίνημα της εβδομάδας και ορθώς τους είπε ότι ο Πανετολικός είναι μια καλή ομάδα, κατ' εμέ καλύτερη από την περσινή χρονιά. Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι δεν αισθάνθηκε και με την ενίσχυση η οποία έγινε στο ρόστερ του, τις απαιτήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από αυτόν, και είναι ενδεχομένως διαφορετική η προπονητική αντιμετώπιση που μπορεί να έχει κάποιος όντας στην Αργεντινή ή στην Ισπανία ως δεύτερος προπονητής, και πολύ διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να έχει, Γιώργο μου, ως πρώτος προπονητής στον Άρη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο πέρασε χθες από το μυαλό μου, ότι τα τελευταία 4 χρόνια, 3 φορές, υπάρχει απομάκρυνση προπονητή του Άρη τη δεύτερη αγωνιστική μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Παντελίδης, Ένιν και τώρα, όπως όλα δείχνουν, και ο Μπούργος. Μόνο ο Μάντζιος δεν απομακρύνθηκε πέρσι στο ξεκίνημα της χρονιάς, παρά το ότι είχε αυτή την ήττα που ήταν ένα πολύ γερό crash test στη νίκη από την ομάδα του Ιωνικού με ένα 0 με τον γκολ του Άουσμαν έξω από την περιοχή. Και έχω την αίσθηση, αν μου επιτρέπεις να το πω, ότι αποδεικνύεται του αποτελέσματος ότι αν γίνει η απομάκρυνση του Μπούργος, πράξη που όλα δείχνουν ότι είναι τελεσμένη απόφαση, ότι δεν έπρεπε να απομακρυνθεί ο Μάντζιος. Γιατί και οι 6 βαθμοί επέστρεφηκαν στον Άρη στη διάρκεια των ημερών που ακολούθησαν και επί της παρουσίας του Μπούργος, που σημαίνει ότι ο Άρης θα έμπαινε στα play-off όπως και μπήκε, και στη συνέχεια θα είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο ουσιαστικά σφράγησε επί της παρουσίας του Μπούργος. Ωραία, δηλαδή, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση εξ αποστάσεως. Ναι, ναι. Άρα για να οκληρώσουμε, μια και φτάσαμε στις 12.30 και πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, δεν βλέπεις μια περίεργη συμπεριφορά από Μπούργος την ώρα που τελειώνει το χθεσινό παιχνίδι, ενώ και μέσα και στα αποδυτήρια και γενικότερα και μέχρι να φύγει η αποστολή του Άρεως? Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο Μπούργος δεν είχε καταλάβει ότι τελείωνε και ότι απλά έληξε ένα παιχνίδι δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος που γνώρισε η ομάδα του την ήττα, αλλά δεν υπήρξε απώλεια του στόχου, όποιος και είναι αυτός που έχει οριοθετηθεί για τον φετινό Άρη. Ωραία, κατάλαβα. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι στο τέλος της εκπομπής. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά.